και δίδαξε. Κόσμος φωτής είχε συγκεντρωθεί, αλλά λίγοι μπορούσαν να τον βλέπουν και να τον ακούν. Μακάρι να υπάρχει κάποιος τρόπος για να ακούνε περισσότεροι. Έριξε γύρω του ένα βλέμμα ο Κύριος και είδε δύο ψαροκάικα αραγμένα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατέβει στην παραλία και έπαιρναν τα δίκτυά τους. Μπήκαν σε ένα από τα πλοία και ρώτησε τον διοκτήτη, τον Σίμωνα, δηλαδή τον Πέτρο, αν μπορούσε να παροχωρήσει λίγο μέσα στη λίμνη. Χωρίς όμως να απομακρυνθεί, με τον τρόπο αυτό θα είχε απέναντί του τα πλήθη, ώστε περισσότεροι να το παρακολουθούν. Έτσι και έγινε. Κάθισε στο πλοίο και συνέχισε να διδάσκει τον λαό. Όταν κάποια στιγμή σταμάτησε να ομιλεί, απευθύνθηκε στο Σίμωνα και του είπε: «Πήγαινε στο πλοίο στα βαθιά νερά της λίμνης και ρίξε τα δικτυά σου και να πιάσετε ψάρια». Τότε ο Σίμων αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε ρίχνοντας τα δίκτυα και δεν πιάσαμε τίποτα. Αφού όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ, επειδή το ρηματί σου χαράσω το δίκτυο». Είναι εντυπωσιακή η ελοπρόθυμη και ανταπόκριση του Σίμωνος Πέτρου σε ό,τι του ρίξε ο Χριστός. Πρώτα απ' όλα παραχώρησε το πλοίο του για να χρησιμοποιηθεί ως άμπονα κηρύγματος και έμεινε και ο ίδιος να ακούει προσεκτικά τον Κύριο. Παρότι ήταν σάγρυπνος όλη τη νύχτα, έπειτα βέρθηκε την υπόθεση του Κυρίου να ρίξει πάλι τα δίκτυα παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες προηγούμενης νύχτας, και παρότι η ώρα πλέον δεν ήταν κατάλληλη για ψάρεμα. Αν και ήταν έμπειρος χαράς ο Πέτρος, ακολούθησε πιστά στις οδηγίες του Κυρίου. Πόσο σημαντικό είναι να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι να προσφέρουμε τον εαυτό μας και ό,τι καλύτερο μπορούμε στην υπηρεσία του Κυρίου. Μπορούμε όμως όλοι να διευκολύνουμε τη διάδοση του Λόγου του Θεού με το χριστιανικό βιβλίο και περιοδικό, ή να φροντίζουμε και να λειτουργούν πνευματικά κέντρα, χώροι, κατάλληλοι για κατηχητικές συνάξεις μικρών και μεγάλων. Και είναι βέβαιο ότι όποιος προσφέρει είτε ειδικά αγαθά, είτε τον προσωπικό του κόπο στο έργο του Κυρίου, θα λάβει πλούσια ανταμοιβή. Αυτό άλλωστε συνέβη και με τον Πέτρο, όπως βλέπουμε στη συνέχεια της περικοπής. Ο Πέτρος και ο αδελφός του Ανδρέας είδαν με έπληξη ότι με την υπόδειξη του Κυρίου έπεισαν πλήθος ηχθείων πολύ, τόσο πολύ που το δίκτυο άρχιζε να σκύνεται από το βάρος των ψαριών. Έκαναν τότε πνεύματα στους συνεταίρους του που ήταν το άλλο πλοίο να έρθουν και να βοηθήσουν να άρουν επάνω τα δίκτυα. Ήρθαν λοιπόν και εκείνοι και γέμισαν τα δύο πλοία τόσο πολύ που κινδύνευαν να βυθιστούν. Το πρωτοφανές αυτό και ανέλπιστο θαύμα έκανε τον Πέτρο να πέσει στα γόνατα μπροστά στον Κύριο και να του πει: «Έξερθε απ' εμού, ό,τι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε. Βγες από το πλοίο μου, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και δεν είμαι άξιος να σε έρθω στο πλοίο μου». Τόσο μεγάλη έπληξη και Δέος έχει καταλάβει την ψυχή του, παρόμοια βέβαια κυριεύθηκε από έπληξη ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γη του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήταν συνέτεροι του Σίμωνος. Είχε έρθει η ώρα για να καλέσει ο Κύριος τους πρώτους μαθητές να τον ακολουθήσουν. Γι' αυτό και είπε στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι από τώρα και στο εξής, θα συνεχίσεις να ψαρεύεις. Δεν θα πιάνεις όμως ψάρια ανθρώπου που με το κηρυγμά σου θα τους οδηγείς σωτηρία». Και αφού που επανέφεραν τα πλοία στη στεριά, τα πάντα και τα ψάρια,
δηλαδή και τα δίκτυα και τα πλοία του να του ακολουθήσουν. Είναι αξιοσημείωτο το αίσθημα της συντριβής που δημιουργήθηκε στην ψυχή του Πέτρου ύστερα από την δομαστή Αγία. Δεν αισθάνθηκαν κάποιο κομπασμό ή υπερηφάνεια για την επίσκεψη και την ευλογία του Χριστού, αλλά ομολόγησε την αμαρτωλότητα και την ευνομία του. Άραγε, πόσοι από εμάς θα μπορέσουν να δεχθούν ένα θαύμα, μια τέτοια ταπεινή διάθεση. Μήπως κάποτε σπέβδομε να διασαρτήσουμε θαυμαστά σημεία, όχι για τη δόξα του Θεού, αλλά για να δείξουμε τη δίθεν αρετή μας. Μήπως άλλοτε εγωγίζουμε ποιο ότι ο Θεός δεν μας έδωσε αυτό που του ζητήσαμε σαν να το δικαιόμασταν. Ας διδαχθούμε από την ταπεινό φρόνημα του Πέτρου, διότι μόνο αν καλλιεργούμε αυτό το φρόνημα θα αξιοθούμε να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Μεταμόρφωσε ο Θεός.